δύσκολο παιχνίδι, με την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Δεν μπορέσαμε να πάρουμε τίποτα. Το αποτέλεσμα δίκαιο. Μπήκαμε φοβισμένα. Γιατί δεν ξέρω και ποιο λόγο μπήκαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο, κατά κάποιον τρόπο συνήλθαμε. Ήμασταν λίγο καλύτεροι. Όχι από τον αντίπαλο. Ήμασταν καλύτεροι όσον αφορά στην εικόνα μας. Σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Πρέπει να συνέλθουμε άμεσα, γιατί έχουμε δύο πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια και θα πρέπει να πάρουμε κάτι από αυτά τα παιχνίδια, έτσι ώστε να παραμείνουμε στην κατηγορία. Ξαναδίνω συγχαρητήρια λοιπόν στην ομάδα της Βέλια για την επιτυχία της και της εύχομαι τον χρόνο καλή τύχη στο Super League. Ευχαριστώ. Μπορεί να αλλάξει κάτι στο αντιπρόσωπο αστέρα. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά για το σημερινό παιχνίδι, βάλαμε. Όχι στο ρόλο, γενικά να αλλάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Η φιλοσοφία τη ομάδα είναι να πάμε με δικά μα παιδιά, όλοι είναι σε μικρή ηλικία. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πιο μικρή ομάδα σε μέσο όρο. Και θα πορευτούμε με αυτά τα παιδιά που έχουμε. Εγώ τα πιστεύω, είναι τα ταλαντούχα, είναι άπειρα, θα δουλέψουν. Και στο χέρι του είναι να κάνουν κάτι καλό. Και γι' αυτό θα και έρθουν να το δώσω. Εν πρώτη, έχω ένα κενό. Αυτό το κενό πρέπει να το καλύψει μόνο ο προπονητής του Αγροτικού Αστέρα. Μετά τον αγώνα του πρώτου γύρου, βγήκε μια καταγγελία. Με χαρακτηρισμούς, τους οποίους έχω μπροστά μου, γιατί εδώ την έχω την καταγγελία. Φρόντισα να σταλεί DVD στον Αγροτικό Αστέρα, ώστε βλέποντας την εικόνα του αγώνα, μήπως επανατοποθετηθούν και διαφοροποιήσουν τους χαρακτηρισμούς. Περιστημένος, κρυστάλλα λιτίας και διάφτα, την έχω εδώ τις δηλώσεις στο κείμενο, θα το χρησιμοποιήσετε. Σήμερα ενδεχομένως να μην το έχουν πάρει οι άνθρωποι και δεν έγινε. Σήμερα έφερα πάλι τον DVD με τις φάσεις να το δούνε για να μπορέσουν να επανατοποθετηθούν γιατί η λάσπη μένει. Και μιλάμε για μια ομάδα τη Βέρεια φέτο, που τις έχουν αλληλωθεί αποτελέσματα. Στη διάθεσή σας είναι μετά αυτό, να το δείτε. Και αν νομίζετε ότι υπερβάλλω, χρεώστε το μου. Η Βέρεια με αντίπαλο τον Αγροτικό Αστέρα έφτασε στην νίκη διότι αφενός οι αμυντικές λειτουργίες δεν επέτρεψαν τον αντίπαλο να δημιουργήσει φάσεις επικίνδυνες με την αιστεία μας. Και αφετέρου επιθετικά οι καλές συνεργασίες μας, κυρίως το πρώτο επίχρονο, μας έδωσαν τη δυνατότητα πολλές φορές να φτάσουμε εμείς σε φάση εκτέλεσης. Αξιοποιώντας τρεις από αυτές, φτάσαμε στο τελικό 3-0. Με τη σημερινή βαθμολογική συγκομιδή υλοποιείται ο βασικός στόχος που έχει η ομάδα, η άνοδος στη Super League. Απομένει τώρα με αντίπαλο τον Παθρακικό να διεκδικήσουμε την πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Καλή συνέχεια στον Αγροτικό Αστέρα. Είναι σημαντικό για τη Βόρεια Ελλάδα να κρατήσουμε στο δυνατόν περισσότερες ομάδες στη Β' Εθνική. Είχαν τα παιδιά εντολή να χαμηλώσουν τις μηχανές ή να τις σβήσουν ακόμη. Σε τρεις μέρες έχει αγώνα πάλι πέρα. Το γνωστό. Χωρίς να. Χαμηλώνε τις μηχανές μετά το 60. Σήμερα. Να σας πω κάτι. Είναι 3-0. Είναι ένα το οποίο φροντίζει αφενός να κρατήσει τα κεκτημένα και αφετέρου, εάν βγουν φάσεις μέσα από καλές συνεργασίες, να πετύχει ένα κι άλλο τέρμα. Αλλά δεν θα εκβιάζαμε ποτέ σε βάρος του να μην έχουμε διασφαλισμένα τα κεκτημένα, να ρισκάρουμε. Δεν βλέπω κανέναν λόγο και δει όταν αυτό το αποτέλεσμα σου δίνει αυτό που θέλεις. Αυτά τα 90 λεπτά ήταν περισσότερα σε αυτή τη χρονική στιγμή από ότι 10 μήνες. Έτυχε να είναι. Περισσότερο φέλη. Αυτό συζήτησαμε τα παιδιά στα πολιτήρια, αυτό κάναμε. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι η Βέρεια, από ό,τι έχετε διακρίνει,
Στους τελευταίους 11 αγώνες έχει 8 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα. Με σκορ υπέρ της πολύ μεγάλο. Τέλος πάντων, να συζητήσουμε μετά. Κύριε Καλατζέφη, μετά το θρασίχρονο δημιουργήθηκε ένα θέμα για εσάς. Εγώ νομίζω ότι μπορείς να το δώσεις και να προσέχουμε περισσότερο.